Στο δημόσιο τώρα, όπου η κυβέρνηση μετά το σάλο που προκλήθηκε με την επιστροφή εκατοντάδων επίορκων στις θέσεις τους με τον νόμο Κατρούγκαλου, προσπαθεί να μαζέψει τα ασημάζευτα. Έτσι ετοιμάζει τροπολογία που θα διευρύνει τα αδικήματα για τα οποία προβλέπεται αυτοδίκαιη αργία. Η ρύθμιση αυτή αναμένεται να δείξει ξανά την πόρτα της εξόδου σε τουλάχιστον 50 υπαλλήλους, ανάμεσά τους ακόμα και κατηγορούμενοι για παιδεραστία, οι οποίοι ξαναγύρισαν στο δημόσιο. Το ρεπορτάζ είναι της Ελένης Λαζάρου. Θα χρειαστούν, μου λέει, κάτι χρήματα. Και κάτι λέει για μας, κάτι για μένα. Μόλις άκουσα τα χρήματα και τα λοιπά, είχα γίνει εξωφρενών. Γιατί δεν είχα χρήματα, δεν εργαζόμουν εκείνον τον καιρό. Η κυρία Παρασκευή από τη Γλυφάδα πήγε σε δημόσιο νοσοκομείο για μία εξέταση καταράχτη. Ο γιατρός της είπε πως θα πρέπει να υποβληθεί σε επέμβαση, με το αζημίωτο βέβαια. Τελικά δεν έδωσε φακελάκι επειδή ήταν άνεργη και δεν είχε τα χρήματα. Σήμερα, βλέποντας γιατρούς όπως αυτόν που ζήτησαν και πήραν φακελάκι να επιστρέφουν στις θέσεις τους, νιώθει θυμό. Έσχος. Τελείως έσχος. Δηλαδή δεν πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να επανέρχονται πάλι στη δουλειά τους. Αυτοί οι άνθρωποι να τους απολύουν κατευθείαν. Για να κλείσει το παράθυρο της μαζικής επιστροφής των επίορκων, η κυβέρνηση ετοιμάζει τροπολογία που θα διευρύνει τα αδικήματα για τα οποία θα προβλέπεται η αυτοδίκαιη αργία. Θα μπει σε αυτοδίκαιη αργία αυτοί για τους οποίους, οι δημόσιοι υπάλληλοι για τους οποίους υπάρχει αμετάκλητη παραπομπή για βαρύ ποινικό αδίκημα, δηλαδή υπεξαίρεση, απιστία, παιδεραστία, αμετάκλητη παραπομπή με βούλευμα στην τακτική δικαιοσύνη. Με την επαναφορά της αυτοδίκαιης αργίας για περιπτώσεις που υπάρχει εισαγγελικό παραπεμπτικό βούλευμα, δημόσιοι υπάλληλοι που κατηγορούνται για βαριά ποινικά αδικήματα και επέστρεψαν στο δημόσιο από το παράθυρο με τον νόμο Κατρούγκαλου πρόκειται να ξαναβγούν από την πόρτα. Υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 50 τέτοιες περιπτώσεις, από τις οποίες οι μισές είναι στο χώρο της υγείας. Οι καθυστερήσεις στην εκδίκαση των υποθέσεων από τα πειθαρχικά συμβούλια είχε ως αποτέλεσμα 466 από τις συνολικά 900 περιπτώσεις επίορκων υπαλλήλων να εκκρεμούν μέχρι σήμερα. Αποτέλεσμα εκατοντάδες να έχουν επιστρέψει στις θέσεις τους. Ανάμεσα σε αυτούς, εκπαιδευτικός στην Κεντρική Μακεδονία που παραπέμφθηκε για διακίνηση και χρήση ηρωίνης. Είχε τεθεί σε αργία αλλά επέστρεψε στη θέση του. Εφοριακό στην ΔΟΗ Χαλκιδικής, στον οποίο είχε επιβληθεί ποινή κάθειρξης 12 ετών για κατάχρηση από κοινού με 4 άτομα, περισσότερων από 2 εκατομμύρια ευρώ. Επέστρεψε στη θέση του.